Την ευκαιρία να βρεθούν στο παιδαγωγικό τμήμα του Δημοκρίτου του Πανεπιστημίου Θράκης στην Αλεξανδρούπολη είχαν μαθητές του Ειδικού Γυμνασίου και Λυκείου Αλεξανδρούπολης. Τα παιδιά παρακολούθησαν το μάθημα του καθηγητή Αθανάσιου Καραφίλη, ενώ είχαν την ευκαιρία να κουβεντιάσουν και με φοιτητές του τμήματος. Με μεγάλη χαρά ανταποκριθήκαμε στην πρόσκληση από το παιδαγωγικό τμήμα και προσωπικά από τον κύριο Καραφίλη να επισκεφθεί μέρος του σχολείου μας, το Πανεπιστήμιο. Είναι γνωστό από τη μέρα που ιδρύθηκε το σχολείο μας ότι προσπαθούμε συνεχώς να βγάζουμε τα παιδιά μας έξω στην κοινωνία, στην πόλη, σε διάφορους φορείς. Ήρθε η σειρά του Πανεπιστημίου και είναι μεγάλη χαρά που έχουν τα παιδιά μας, γιατί συναναστρέφονται με παιδιά της ηλικίας τους κατ' ουσίαν και βλέπουν πώς γίνεται το μάθημα σε μια ανώτατη βαθμίδα όπως είναι το Πανεπιστήμιο. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά και συγκίνηση να φιλοξενούμε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης τα παιδιά του Ειδικού Γυμνασίου Λυκείου και του ΕΕΚ της πόλης μας. Μετά από συζήτηση που είχαμε με τους διευθυντές των δύο αυτών μονάδων, αποφασίσαμε να υποδεχτούμε τα παιδιά εδώ, να συνυπάρξουν για λίγη ώρα μαζί με τους φοιτητές μας, να δουν πώς λειτουργούμε εδώ στο Πανεπιστήμιο. Επισκέφτηκαν τους χώρους του τμήματος καταρχήν της σχολής μας εδώ και στη συνέχεια παρακολουθούν τώρα αυτή την ώρα το μάθημα που διεξάγεται αυτή την ώρα από εμένα. Το προγραμματίσαμε έτσι να είναι από μένα εδώ για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε. Στην αρχή, όπως θα είδατε, οι φοιτητές κοίταξαν περίεργα λίγο την παρουσία των παιδιών. Ωστόσο, βλέπετε ότι μετά από λίγα λεπτά εξοικειώνονται με αυτή την εικόνα. Και αυτό πρέπει να είναι ο σκοπός μας, νομίζω, στην ελληνική κοινωνία. Να μην βλέπουμε περίεργα τα παιδιά αυτά, ούτε με ίκτο. Αυτά τα παιδιά ζητάνε την ισότιμη αντιμετώπιση. Ούτε αδικία, ούτε εύνοια. Και νομίζω αυτό πρέπει να είναι ο σκοπός της κοινωνίας μας. Ισότιμη ένταξη των παιδιών αυτών στην κοινωνία. Μόνο αν συνυπάρχουν στην εκπαίδευση, τότε η κοινωνία μας θα γίνει πολύ καλύτερη ως προς την αντιμετώπιση των παιδιών αυτών. Τόσο οι μαθητές όσο και οι φοιτητές δήλωσαν ενθουσιασμένοι από αυτή τη συνάντηση. Σήμερα είχαμε τη τιμή να έρθει το Ειδικό Γυμνάσιο και Λύκειο της Αλεξανδρούπολης. Μεγάλη μας χαρά. Όπως παρακολουθήσατε και μέσα στην αίθουσα του Κάρα Θεοδωρή, είχαμε μάθημα με τον κύριο Καραφίλη την ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης. Αυτά τα παιδιά είναι πολίτες αυτής της χώρας και δεν πρέπει να υπάρχει κάποια διαφορά ανάμεσα στα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Ελπίζω να είμαι δασκάλα σε αυτά. Μεγάλη μου χαρά θα ήταν αν θα είμαι δασκάλα σε αυτά τα παιδιά, γιατί τους καταλαβαίνω, έχω και εγώ μαθησιακές δυσκολίες και θα ήταν μεγάλη μου χαρά. Είναι μεγάλη μας τιμή να επισκεφτούμε το Πανεπιστήμιο της Θράκης για να παρακολουθήσουμε ένα μάθημα μέχρι την ελληνική ιστορία και ελπίζω να περάσουμε καταπληκτικά. Καλή επιτυχία στα κανάλια σας. Σήμερα ήρθαμε στο Πανεπιστήμιο Αλεξανδρούπολης για να δούμε και να μάθουμε τι μάθημα κάνουν, πόση ηλικία έχουν οι φοιτητές, να τους γνωρίσουμε, να αλληλεπιδράσουμε μαζί τους και να μάθουμε άμα μπορέσουμε να γίνουμε στην παιδαγωγική γνώση δάσκαλοι, νηπιαγωγοί και καθηγητές.